mismo motocema, catequides fares, ne, hipo, proipoces. Hipogrosis y dioctal por propia natirulla. Τον Μίζεν Θεύα που απασχολεί κάθε χρόνο αυτή την εποχή της ζωόπηλης και ειδικά τους ιδιοκτήτες σκύλων έχει να κάνει με τη δυνατότητα ή όσο να πηγαίνει κάποιο στην παραλία με το σκύλο του. Και βέβαια, αυτά που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε μια παραλία είναι πράγματι κωμικοτραγικά. Οι ιδιοκτήτες σκύλων να αφήνουν τα κατοικίδια τους ελεύθερα ενοχλώντας τους λουόμενους ή όταν παρακολουθούν να κάνουν την ανάγκη του συνάμου χωρίς να ευαισθητοποιούνται να τα μαζέψουν όπως είναι υποχρεωμένοι βάσει με τον νόμο. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί κάποιος να δει λουόμενους να απειλούν με μηνύσεις και με την αστυνομία χωρίς ουσιαστικά να τους έχει ενοχλήσει το σκυλάκι που ήρθε στη θάλασσα με τον ιδιοκτήτη του. Όποιος στηρεί κατά γράμμα τον νόμο. Τι προβλέπει ο νόμος για τα κατοικίδια στην παραλία? Ο νόμος που αποτελεί τροποποίησή του για τα ζώα συντροφιάς αναφέρει σαφώς ότι επιτρέπεται η παρουσία τους οπουδήποτε, αρκεί να είναι ελεγχόμενο από τον ιδιοκτήτη τους, να κυκλοφορούν με λουρί και να υπάρχει διαθέσιμο το βιβλιάριο υγείας τους. Για κάθε ενδεχόμενο έλεγχο από τα αρμόδια διοικητικά όργανα. Όσο αφορά στο θέμα της παραλίας, ο περίπατος επιτρέπεται γενικώς με την προϋπόθεση ότι ο σκύλος συνοθεύεται και ο ιδιοκτήτης έχει μαζί του το βιβλιάριο υγείας. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει μπάνιο στο σκύλο του σε παραλίες αρκεί να μην παραπονεθεί κάποιος λόγος ότι το προσφέρει την προσωπικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο σκύλος θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θάλασσα. Ο πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου μοιάζομαι Γιώργος Αστρινός μιλώντας στο ΡΟΥ για το σοβαρό αυτό ζήτημα τόνισε πως αν δούμε νομοθετικά το θέμα είναι πλήρως κατοχυρωμένο δικαίωμα να επιτρέπονται τα κατοικίδια σε οποιαδήποτε παραλία. Παλιότερα επιτρεπόταν και πάλι στις παραλίες, αλλά όχι σε πολυσύχναστες. Τώρα και μάλιστα με εγκύκλιο του λιμενικού, η οποία εκδόθηκε ειδικά για αυτό το θέμα, επιτρέπονται τα σκυλιά σε όλες τις παραλίες. Τι οφείλει ο ιδιοκτήτης να κάνει? Ο κ. Αστρινός επισήμανε ότι το θέμα των κατοικιδίων στις παραλίες έχει πολλές διαστάσεις αναφέροντας χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν γενικά τα ζώα, δεν τα θέλουν πουθενά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος θέλει κάτι αυτό θα γίνει. Γιατί και εμένα για παράδειγμα μπορεί να μην μου αρέσει το πρόσωπο κάποιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή εμένα δεν μου αρέσει, εκείνος πρέπει να απομακρύνεται από εμένα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συμβεί. Το δεύτερο που έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία και το οποίο εμείς τονίζουμε προσπαθώντας να έχουμε και ένα εκπαιδευτικό ρόλο σαν σωματείο απέναντι στους ιδιοκτήτες είτε δεσποζόμενων είτε ζωντανών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από εμάς και προσπαθούμε να περάσουμε ως μήνυμα είναι ότι πρέπει και οι ιδιοκτήτες σκυλιών να είναι σύμφωνοι με το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να φέρουν το σκυλί τους στην παραλία θα πρέπει να έχουν μαζί το βιβλιάριό του, να είναι τσιπαρισμένο, εμβολιασμένο και στο πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό τους. Επειδή επιτρέπονται τα σκυλιά στην παραλία, δεν σημαίνει ότι παίρνω το σκύλο μου, κάθομαι στην ξαπλώσσα και τον αφήνω ελεύθερο να γυρίζει. Αυτό είναι λάθος. Αν κάποιος ιδιοκτήτης το κάνει αυτό, τότε είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω πως αν είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, δηλαδή καθόμαστε στην ξαπλώσσα μας, έχουμε το σκυλί στον έλεγχό μας και έχουμε κάνει ό,τι προβλέπει ως υποχρέωση νόμος, τότε κανείς δεν μπορεί να μας πει το οτιδήποτε. Σε περίπτωση που τα κάνουμε όλα αυτά και βρεθεί κάποιος να μας την πει, να φύγουμε από την παραλία, τότε με ωραίο και ευγενικό τρόπο το εξηγούμε τι ισχύει και μπορούμε να του πούμε. Αν σας ενοχλεί η παρουσία.
7, vas a buscar la SOP, la MIN, quitarte postada, den y pase de portal, Boris Nakains. Y tienes que tener pocas armas, le pones a foras de catequidia, más no, para poder buscar X que es directamente super y para más, se me para leer. Anda casa de octubres de acá. Es que le cañó la osa anáfora, tanto cañas de bori, la tutupi, tanto dipot. De cálogos, orcis, si periforas tu baralea. Pronto, os quiles apropinando de mano su cotinía posa, se obtenía de octito, que es eléctrico, se no frente a sus pólipos, lo hombres. Deftero, propinando de bori las mañas, la fe electrónquísima, sí, que tu bibliario tu zona είναι στη διάθεση των ελεκτικών αρχών σε περίπτωση που ζητηθεί. Τρίτο, ο διοκτήτης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απομακρύνει άμεσα τα περιττώματα του σκύλου σε περίπτωση που αυτός αφοδεύσει σβαλή. Τέταρτο, βάσει νόμου επιτρέπεται η παρουσία των κατοικιδίων στην παραλία εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις. Πέντε, βάσει τη ισχύω σα μέχρι τώρα νομοθεσία επιτρέπεται επίση τον κολύμπι τα ζώα. Ή θέλει σαν δεν γίνεται να μολυνθεί ανεπανόρθωτα από την παρουσία του. Στην περίπτωση όμω που κάποιο λόμενο διαμαρτυρηθεί, το σκυλί θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θάλασσα, όχι από την παραλία. Έτσι, οι σκύλοι μετά την επαφή του με τον νερό συνήθω τεινάζονται. Ο κάθε διοκτήτης λοιπόν θα πρέπει να μεριμνά ώστε αυτή η συνήθεια σκύλα να μην ενοχλεί τους άλλους λόμους. Έβδομο. Οι διοκτήτες των σκύλων που επιθυμούν να έχουν σκυλιά τους στην παραλία θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ζώα τους να είναι κοινωνικοποιημένα και εκπαιδευμένα για να μην δημιουργούν προβλήματα στους γύρους τους. Όγδομο. Πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη πως στους περισσότερους σκύλους αρέσει με το νερό και το παιχνίδι στη θάλασσα, αλλά δεν αντέχουν τη ζέστη. Οι διοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την εξασφάλιση σκιάς και την παροχή νερού. Ένατο. Τα σκυλιά όπως τα παιδιά θέλουν φροντίδα στην παραλία. Πρέπει να αποφεύγονται οι μεσημεριανές ώρες και να προτιμούνται οι πολυπρωινές ή απογευματινές. Ακριβώς επειδή μπορεί να αφυδατωθούν ή να πάθουν και ηλίες. Τα πιο ευαίσθητα κινδυνεύουν και από εγκάματα σπατούντας αφού τα καυτά. Έδαφος τα πειράζει και αυτά. Δέκατο. Καλό θα είναι όλοι να γνωρίζουμε ότι οι σκύλοι δεν μπορούν λόγω σκελετικής κατασκευής να αφοδεύσουν ή να ορίσουν στη θάλασσα. Αντίθετα με τους ανθρώπους.